Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στο NSTV. 7 με 8 το καθιερωμένο μας ραντεβού, όπου και σήμερα η εκπομπή περιλαμβάνει πολύ ποδόσφαιρο, μπάσκετ αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα. Σίγουρα το μυαλό όλων είναι στην πορεία της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, η οποία στις 9.30 θα αντιμετωπίσει στον πρώιμη τελικό τη Γερμανία, την οικοδέσποινα Γερμανία, μιας που η διοργάνωση, η τελική φάση γίνεται στο Βερολίνο, στην O2 Arena. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα ασχοληθούμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με τα θέματα του μπάσκετ, ξεκινώντας όπως πάντα με τα θέματα του ποδοσφαίρου, καθώς είχαμε το πρωτάθλημα της Super League με την διεξαγωγή της τέταρτης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν το Σάββατο Όφη Πανετολικός 1-2, μεγάλη νίκη για την ομάδα του Αγρινίου και μάλιστα αρκετά προβλήματα έφερε αυτή η ήττα στις τάξεις των κριτικών με την αποχώρηση του Γιώργου αλλά και του Γιάννη Σαμαρά, αλλά και έπονται και άλλοι στην πορεία, όπως άφησε να εννοηθεί ο μεγαλομέτοχος ομάδας ο κύριος Μιχάλης Μπούσης. Είχαμε επίσης ΠΑΣ Γιάννενα Λεβαδιακός 2-1, μεγάλη νίκη για την ομάδα των Ιωαννίνων. Ενώ στο αποτέλεσμα το οποίο συζητήθηκε πολύ έντονα ήταν αυτό του Ιωνικού, ο οποίος γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο με 1-4 με την ομάδα του Chris Coleman να πετυχαίνει 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο χάρη σε αλλαγές στον Τζαβίδα και του Κλονάριδη. Από εκεί πέρα είχαμε την Κυριακή, την ισοπαλία του Ολυμπιακού απέναντι στο Βόλο. Ένας Βόλος ο οποίος τόλμησε να προηγηθεί στο σκορ με τον Όγκνεν, ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα των Μαγνήσιων. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τον βαθμό της οπαλίας, έχοντας βέβαια και στο πίσω μέρος του μυαλού του τον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στην Φράιμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε την νίκη του Άρη μέσα στην Τρίπολη 0-2, με τον Μαντσίνη να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού για την ομάδα του Τόλι Δερζή, αλλά και την νίκη στο αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με 2-1 επί της ΑΕΚ. Οι πράσινοι, οι οποίοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχασαν πολλές ευκαιρίες. Η ΑΕΚ ήταν αυτή όμως που προηγήθηκε με γκολ του Πινέδα στο 36ο λεπτό, πριν έρθουν τα δύο πέναλτι από τον Αϊτόρ και τον Σπόραρ. Φάσεις οι οποίες συζητήθηκαν έντονα τόσο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όσο και την επόμενη μέρα. Υπήρχε και μία ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ για τη διαιτησία του Βούλγαρου Καμπάκοφ. Μιας και όλη την εβδομάδα το όνομα που συζητιόταν έντονα για να διευθύνει αυτό το παιχνίδι ήταν του Τάσου Σιδηρόπουλου. Ωστόσο, κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο ομάδων έφεραν την επιλογή του Βούλγαρου, ο οποίος, όπως ήταν φυσικό, τα άκουσε για τα σφυρίγματα που έδωσε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εχθές το βράδυ είχαμε την νίκη αγχωτική μεν, αλλά μετράει το τρίποντο του ΠΑΟΚ επί της Λαμίας με 1-0 σε ένα μάτς το οποίο βέβαια οι περισσότεροι είχαν το μυαλό τους στο τι θα γίνει στις τελευταίες κινήσεις των μεταγραφών. Ήδη το όνομα του Πάολο Φερνάντες του Βόλου φαίνεται να απομακρύνεται για την ομάδα του Κεφάλου, παρότι υπήρχε μια καλή πρόταση της τάξης των 2 εκατομμυρίων και με έμψυχα ανταλλάγματα. Ωστόσο, η πλευρά του παίκτη άργησε να απαντήσει στο τελεσίγραφο που της είχε δώσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης και έτσι λοιπόν δεν θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Ένα πρόσωπο όμως το οποίο συζητάνε έντονα οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά είναι αυτό του Φάμπιο Μάρτινς, ένας παίκτη το οποίο έχει γίνει πρόταση και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε λοιπόν και πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές. Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, έχοντας το απόλυτο 4-4. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 10 βαθμούς. Πιο πίσω είναι ο Ολυμπιακός σε 8 βαθμούς, έχοντας ήδη 2 ισοπαλίες απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και στο μάτς με τον Βόλο. Ακολουθούν Πανετολικός, Ατρόμητος και Άρης με 7 βαθμούς, 6 βαθμούς για την ΑΕΚ. Ο Βόλος έχει 5 βαθμούς, 4 για τον ΠΑΣ Γιάννενα, από 3 για Αστέρα Τρίπολης και Όφη.
Στους 2 βαθμούς είναι η Λαμία και στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ο Ιωνικός και ο Λεβαδιακός με μόλις 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική είναι η Πέμπτη, η οποία θα γίνει σε 2 δόσεις, Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο υπάρχουν 3 αναμετρήσεις, Ατρόμητος Λαμία στις 8. Την ίδια ώρα στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9.30 στο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Γιάννενα. Την Κυριακή είναι το κυρίως μενού, με το ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα αυτό της πέμπτης αγωνιστικής. Έχουμε λοιπόν στις 6 ώρα Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, μία ώρα αργότερα στις 7 Όφη εναντίον ΠΑΟΚ. Στις 8, όπως είπαμε, το ντέρμπι του Κλάνης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό. Και η πέμπτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση του Βόλου με τον Ιωνικό που θα γίνει στις 9 η ώρα. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και τις κλήσεις απολογία, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα, με τον αθλητικό δικαστή να καλεί 4 ΠΑΕ για την συμπεριφορά των φιλάθλων αλλά και των παραγόντων τους. Και οι 4 ομάδες που κλήθηκαν αυτή την εβδομάδα είναι ο Ιωνικός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Όλα όσα συνέβησαν την 4η αγωνιστική και θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή το πρωί, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρξουν κάποιες κυρώσεις. Πάμε τώρα να δούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας από τον ΠΑΣ Γιάννενα, εκεί όπου βρέθηκε ο διάδοχος του Κόντε, του Ισπανού φόρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και μάλιστα θα χάσει αρκετούς μήνες από την αγωνιστική δράση. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος των Ιωαννίνων ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού Κλαούντιο Μπάλαν, ένας παίκτης ο οποίος είναι από τη Ρουμανία και αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ισπανού φόρου. Το θέμα της διαιτησίας ήταν αυτό που κάλυψε όσο ήταν το δυνατόν το διήμερο που μας πέρασε, με πολλές ομάδες να έχουν αρκετά παράπονα από τα σφυρίγματα των ρέφερι. Μάλιστα, σας είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι υπήρξαν παράπονα από πλευρά ΣΑΕΚ για τη διαιτησία του Βούλγαρου Καμπάκοφ. Παράπονα όμως υπήρχαν και από πλευρά ΣΑΡΙ, παρότι οι κίτρινοι επικράτησαν μέσα στην Τρίπολη του Αστέρα με 2-0. Είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Κωνσταντίνου Τσέτσιλα. Μάλιστα, υπήρχε μια δήλωση η οποία καταφέραμε, λέει, νικήσαμε και τον Τσέτσιλα πέρα από τον Αστέρα. Δήλωση που προήλθε από στόματα των ηθινόντων του Άρη. Από εκεί πέρα ανακοίνωση εξέδωσε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κακή διαιτησία που είχε στο παιχνίδι με το Βόλο και αυτό το 1-1 που έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, καθώς υποστηρίζουν ότι υπάρχουν συμμαχίες ανάμεσα σε κάποιες ομάδες, θέλοντας να βγάλουν εκτός νυμφώνων στον Ολυμπιακό. Από και πέρα, ο Παναθηναϊκός περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν θα καταφέρει να προλάβει την διορία που λύγει σε 2 ημέρες για τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Θυμίζω ότι είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Έτσι, όπως άφησε να εννοηθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στην ΑΕΚ και το νικηφόρο αποτέλεσμα, είπε ότι θα περιμένουμε να γίνουν 1 ή 2 κινήσεις για την ομάδα του Τριφυλλιού. Ήδη κάποια ονόματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει φαίνεται ότι βρίσκονται μέσα στο ραντάρ των πρασίνων. Ένας εξ αυτών είναι ο Σόριο, ένας Καναδός παίκτης ο οποίος παίζει στο χώρο του κέντρου. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και από
τη Δανία με παίκτη της Νόρτζελαντ και συγκεκριμένα τον Γιάκοπ Κρίστενσεν, έναν παίκτη ο οποίος είναι 21 χρονών και αναμένεται να κάνει την έκπληξη όσον αφορά τα ονόματα που είχαμε διαβάσει τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν λίγα. Μάλιστα, πολλοί αναφέρανε ότι ένας από αυτούς, ο Τσέκα, ήταν ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ως μήλον της Έριδος. Και το όνομα φυσικά που τελευταία κυκλοφορεί πολύ έντονα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος για να το διαψεύσει, είναι το όνομα του Χάμες Ροντρίγκες, του Κολομβιανού επιθετικού, ο οποίος σε ερώτηση δημοσιογράφου είπε ότι ναι, μεν υπάρχει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, ωστόσο θα κοιτάξω να δω εάν με βολεύει αυτή η μεταγραφή ή να κοιτάξω σε κάποια άλλη χώρα. Στην ΑΕΚ, εκτός από το αποτέλεσμα που ήρθε στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης απέναντι στον Παναθηναϊκό και την ήττα με 2-1, ναι μεν υπάρχουν τα παράπονα από τη διαιτησία, όπως είπαμε, του Γεώργη Καμπάκοφ, του Βούλγαρου ρέφερη. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην ομάδα του Δικεφάλου, μιας και ο Σέρχιο Αραούχο έχει ενοχλήσεις στο πόδι του από κάποιο σημείο του παιχνιδιού που χτύπησε και περιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας να δούνε στις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, αν συντρέχει λόγος ανησυχίας ή όχι. Στον ΠΑΟΚ πάλι υπάρχει μια δήλωση του Στέφαν Σβάπ, του Αυστριακού Μέσου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να τελειώνουμε νωρίτερα τα παιχνίδια, καθώς αυτό το αγχωτικό 1-0 επί της Λαμίας δεν αφήνει και τις καλύτερες διαθέσεις σε όσους πήγαν στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν την εν λόγω αναμέτρηση. Και περιμένουμε φυσικά από τον Ρασβάν Τέσκου να δούμε τι έχει στο μυαλό του εν όψη των επόμενων αναμετρήσεων. Μην ξεχνάμε ότι μετά την πέμπτη αγωνιστική υπάρχει και διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Μάλιστα σήμερα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Γκουστάβο Πογιέτ, έκανε και τις κλήσεις εν όψη των δύο επόμενων αγώνων της Γαλανόλευκης. Νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Βόρειο Ιρλανδία αλλά και την Κύπρο στα δύο παιχνίδια που είναι για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Συγκεκριμένα στις 24 του μήνα θα αντιμετωπίσουμε εκτός έδρας την Κύπρο, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχτούμε την Βόρειο Ιρλανδία, με την πρώτη συγκέντρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Σεπτεμβρίου. Η εθνική μας, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας αυτό το απόλυτο 4-4. Έτσι λοιπόν, οι παίκτες που κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό είναι οι Μπάρκας, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Γούτας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Μαυροπάνος, Ρότα, Τσιμίκας, Τζαβέλας, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Παπανικολάου, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Δουβίκας, Φούντας, Γιακουμάκης, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας και Τζόλης. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι κλήθηκαν από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Γκουστάβο Πογιέτ, και φυσικά να ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία στην Γαλανόλευκη, μιας που στόχος είναι να ανέβει στην ανώτερη κατηγορία, στην δεύτερη.
Και πάμε να δούμε το τι συνέβη και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα 5 μεγαλύτερα. Πλην βέβαια της Αγγλίας, η οποία δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Έλις Άβετ, αναβλήθηκε όλη η αγωνιστική που ήταν προγραμματισμένη. Πάμε λοιπόν εμείς να δούμε το τι έγινε στην Ισπανία και την πέμπτη αγωνιστική της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Είχαμε την Παρασκευή Χιρόνα Βαγιαδολίδ 2-1, Βαγεκάνο Βαλένθια 2-1, Εσπανιόλ Σεβίλη 2-3, Κάντιβ Μπαρτσελώνα 0-4, Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα 4-1. Την Κυριακή είχαμε Ρεάλ Μαδρίτης Μαγιόρκα 4-1, Έλτσε Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-4, Χετάφε Σοσιεδάδ 2-1 και Μπέτις Βιγιαρεάλ 1-0, ενώ εχθές το βράδυ η Οσασούνα πήρε σπουδαίο τρίποντο στην έδρα της Αλμερία με 0-1. Στη βαθμολογία τώρα, έπειτα από τους 5 αγώνες, έχουμε τη Ρεάλ να έχει το απόλυτο με 15 βαθμούς, 5 στα 5. Ακολουθεί η Μπαρτσελώνα με 13, η Μπέτις και ο Σασούνα έχουν από 10 βαθμούς, από 12 συγγνώμη, 10 για Βιαρεάλ, Μπιλμπάο και Ατλέτικο Μαδρίτης. Στους 7 βαθμούς έχουμε τη Χιρόνα, τη Βαγεκάνο, τη Θέλτα και την Σοσιεδάδ. Στους 6 είναι η Βαλένθια, στους 5 η Μαγιόρκα. Από και πέρα 4 βαθμούς έχουν συγκεντρώσει η Αλμερία, η Εσπανιόλ, η Σεβίλη, η Βαγιαδολίδ και η Χετάφε. 1 βαθμό για την Έλτσε και χωρίς βαθμό παραμένει έπειτα από 5 παιχνίδια η Κάντιθ. Πάμε και στο καμπιονάτο στην γειτονική Ιταλία, εκεί όπου είχαμε τη διεξαγωγή της 6ης αγωνιστικής. Το Σάββατο είχαμε 3 αναμετρήσεις. Η Νάπολη επικράτησε με 1-0 τη Σπέτσια. Με το ίδιο σκορ έφυγε νικήτρια Ίντερ επί της Τωρίνο. Και η έτερη ομάδα του Μιλάνου, η πρωταθλήτρια Μίλαν, νίξε μέσα στο Λουίτζι Φεράρι στη Σαμπτόρια με 1-2. Την Κυριακή είχαμε Αταλάντα Κρεμονέζε 1-1. Μπολόνια Φιωρεντίνα 2-1. Λέτσε Μόντσα 1-1, το ντέρμπι των ουραγών αλλά και των ομάδων που είναι οι νεοφώτιστες στη μεγάλη κατηγορία. Σασουόλο Ουντινέζε 1-3, Λάτσιο Βερόνα 2-0 και Γιουβέντους Σαρλενιτάνα 2-2. Σε ένα μάτς που η ομάδα της Γιουβέντους βρέθηκε στο σκορ πίσω με 2-0, κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα ισοφαρίζοντας, αλλά ακυρώθηκε με ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων λόγω της χρήσης VAR. Και εχθές το βράδυ είχαμε Έμπολι Ρώμα 1-2. Στη βαθμολογία, έπειτα από 6 παιχνίδια, η Νάπολη, η Αταλάντα και η Μίλαν βρίσκονται στην πρώτη θέση με 14 βαθμούς. Ακολουθούν η Ουντινέζε και η Ρώμα με 13. Πιο πίσω με 12 είναι η Ίντερ, 11 βαθμούς για τη Λάτσιο, 10 για Γιουβέντους και Τωρίνο. Στους 7 είναι η Σαρλενιτάνα. 6 βαθμούς για Φιωρεντίνα, Μπολόνια και Σασουόλο, 5 βαθμούς για την Βερόνα και τη Σπέτσια, 4 για την Έμπολη, 3 για τη Λέτσε, από 2 βαθμούς έχουν η Κρεμονέζε και η Σαμπτόρια και τελευταία φιγουράρι στην ουρά της βαθμολογίας η Μόντσα με μόλις 1 βαθμό. Στη Γαλλία έχουμε την 7η αγωνιστική, εκεί όπου η Lens πήρε την νίκη απέναντι στην Τρουά την περασμένη Παρασκευή με 1-0. Το Σάββατο είχαμε την νίκη της Paris Saint-Germain με το φτωχό 1-0 επί της Brest, όπως και την νίκη της Marseille με 2-1 επί της Lille. Την Κυριακή είχαμε το κυρίως μενού με την Strasbourg να φέρνει ισοπαλία χωρίς τέρματα απέναντι στην Clermont, με αυτό το 0-0. Αζαξιό Νις 0-1, Ανζέν Μονπελιέ 2-1, Λοριάν Ναντ 3-2 ήταν για την ομάδα του αντιπάλου του Ολυμπιακού, την Ναντ. Τουλούζ Ρέμς 1-0, Ρένο Σερ 5-0 και Μονακό Λιόν 2-1 στο ντέρμπι. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί μετά τις 7 αγωνιστικές με την Παρίσι Ζερμέν και τη Μαρσέη να οδηγούν την κούρσα με 19 βαθμούς.
Στους 17 βρίσκεται η Λανς, η Λοριάν έχει 16, 13 για τη Λιόν. Στους 11 βαθμούς βρίσκουμε τη Ρεν και τη Μονακό, 10 βαθμούς για τη Λίλ και την Κλερμόν, 9 βαθμούς για τη Μονπελιέ, 8 για την Τουλούζ και την Νις, 7 βαθμούς έχουν η Τρουά και η Οσέρ, 6 βαθμούς μοιράζονται η Νάντ και η Ρέμς, στους 5 είναι η Στρασμπούρ, η Μπρέστ και η Ανζέ και ουραγός είναι η Αζαξιό με 1 βαθμό. Πάμε και στη Γερμανία να δούμε το τι έγινε στην Bundesliga με την διεξαγωγή της έκτης αγωνιστικής. Είχαμε λοιπόν την Παρασκευή την Augsburg να παίρνει το τρίποντο μέσα στη Βρέμη επί της Werder με 1-0. Το Σάββατο Bayern Stuttgart 2-2 σε ένα μάτσο που γκέλαραν οι Βαβαροί. Λειψία Dortmund 3-0 σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την ομάδα της Λειψίας να παίρνει αυτή τη νίκη εύκολα όπως αποδείχθηκε. Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ρόις, ο οποίος πέτυχε και γκολ. Hoffenheim Mainz 4-1, Eintracht Wolfsburg 0-1, Hertha Leverkusen 2-2, Schalke Bochum 3-1, ενώ την Κυριακή έγιναν τα παιχνίδια της Κολονίας με την Union Βερολίνου 0-1. Μεγάλη νίκη για την Union, η οποία βρίσκεται όπως θα δείτε και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ως την ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος της Bundesliga, ενώ η Freiburg και η Gladbach αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στη βαθμολογία έχουμε, όπως είπαμε, την Union Βερολίνου να είναι η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής. Πρώτη θέση με 14 βαθμούς, ακολουθεί η Freiburg, επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, με 13 βαθμούς. 12 βαθμούς για την Bayern Μονάχου, τη Hoffenheim και την Dortmund. Στους 10 είναι η Mainz. Από εκεί πέρα έχουμε Κολονία, Gladbach να έχουν από 9 βαθμούς, 8 η Werder, η Λειψία και η Eintracht Φραγκφούρτης, 6 βαθμούς για τη Schalke και την Augsburg, από 5 έχουν η Stuttgart, η Hertha και η Wolfsburg, 4 η Leverkusen και τελευταία χωρίς βαθμό είναι η ομάδα της Bochum. Στην Αγγλία είπαμε ότι δεν έγινε αγωνιστική λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, ωστόσο η αγωνιστική θα συνεχιστεί με την 8η, την προσεχή Παρασκευή. Aston Villa εναντίον Southampton και Nottingham Forest Fulham είναι τα δύο παιχνίδια που θα ανοίξουν την αυλαία της 8ης αγωνιστικής. Δεν θα γίνει το παιχνίδι της Brighton με την Crystal Palace, αναβλήθηκε όπως και αυτά της Chelsea με τη Liverpool και της Manchester United με τη Leeds. Στα άλλα παιχνίδια υπάρχουν οι αναμετρήσεις της Wolves με τη Manchester City, της Newcastle με την Bournemouth, της Tottenham με τη Leicester και της Brentford με την Arsenal. Στη βαθμολογία να θυμίσω ότι πρώτη βρίσκεται η Arsenal με 15 βαθμούς, ακολουθούν η Manchester City και η Tottenham με 14. 13 βαθμούς έχει η Brighton, 12 η Manchester United, η οποία ανεβαίνει σιγά σιγά. 10 βαθμούς για την Chelsea, 9 έχουν η Liverpool και η Brentford. Από 8 βαθμούς Leeds και Fulham, στους 7 βαθμούς βρίσκουμε την Newcastle, τη Southampton και την Bournemouth, στους 6 βαθμούς οι Wolves και η Crystal Palace, 4 βαθμούς έχουν συγκεντρώσει η Everton, η Aston Villa, η West Ham και η Nottingham Forest, ενώ τελευταία είναι η Leicester με μόλις 1 βαθμό.
Πάμε τώρα να κάνουμε και μία βόλτα από τα ευρωπαϊκά κύπελα, ξεκινώντας από το Champions League. Σήμερα έχουμε σήμερα και αύριο τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής. Πάμε όμως να θυμηθούμε το τι έγινε στην πρεμιέρα. Εκεί όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε Δυναμό Ζάγκρεπ Chelsea 1-0, Dortmund Κοπενχάγη 3-0, Salzburg Milan 1-1, Celtic Real 0-3, Λειψία Σαχτάρ Ντόνετσκ 1-4, Σεβίλη Manchester City 0-4, Paris Saint-Germain Juventus 2-1 και Benfica Maccabi Haifa 2-0. Αυτά ήταν τα μάτς τα οποία άνοιξαν την αυλαία την προηγούμενη Τρίτη. Την Τετάρτη είχαμε Ajax Rangers 4-0, Frankfurti Sporting Λισαβόνας 0-3, Napoli Liverpool 4-1 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι για την ομάδα της Napoli. Atletico Porto 2-1 με νίκη των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μπριζ Λεβερκούζεν 1-0, Μπαρτσελώνα Βικτόρια Πιλιζέν 5-1, Ίντερ Μπάγερ 0-2 και Τότεναμ Μαρσέιγ 2-0. Τώρα όσον αφορά τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική, σε περίπου 1/4 ξεκινάει η αναμέτρηση της Βικτόρια Πιλιζέν με την Ίντερ για τον τρίτο όμιλο. Επίσης έχουμε για τον ίδιο όμιλο την μεγάλη αναμέτρηση της Μπάγκερ με την Μπαρτσελώνα στην επιστροφή του ασώτου Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο Μόναχο, καθώς πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Από και πέρα έχουμε για τον πρώτο όμιλο το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τον Άγιαξ. Έχουμε επίσης για το δεύτερο όμιλο Πόρτο Μπριζ στις 10 η ώρα, όπως και το ίδιο παιχνίδι είναι Leverkusen με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ υπάρχει και μάτς επίσης για τον τέταρτο όμιλο, αυτό της Marseille με την Eintracht Frankfurtis. Αύριο έχουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα με τις αναμετρήσεις της Μίλαν με τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, Σαχτάρ εναντίον Celtic, αυτά τα μάτς είναι στις 8 παρατέταρτο, στις 10 Rangers Napoli, Chelsea Salzburg, Real Λειψία, Manchester City Dortmund, επίσης μία επισήμανση σε αυτό το παιχνίδι, καθώς έχουμε τον Έρκιν Χάλαντ να παίζει κόντρα στην πρώην του ομάδα, μιας που είναι πλέον παίκτης της Manchester City. Κοπενχάγη Σεβίλη, Juventus Benfica και Maccabi Haifa με την Paris Saint-Germain θα κλείσουν αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Και από το Champions League μεταφερόμαστε στην δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αυτή του Europa League, όπου έχουμε και τη συμμετοχή του πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακού. Είχαμε λοιπόν την περασμένη Πέμπτη Ζυρίχη Arsenal 1-2, Eindhoven Bodo Glimt 1-1, AEK Larnaca Ren 1-2, Fenerbahçe Δυναμό Κιέβου 2-1, Ludogorets Roma 2-1, Helsinki Betis 0-2, Μάλμε Μπράγκα 0-2, Ουνιόν Βερολίνου Σαν Ζιλουάζ 0-1, Λάτσιο Φέγινορ 4-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι από πλευράς Ρωμαίων, Στουρμ Γκρατς Μίντιλαντ 1-0, Manchester United Sociedad 0-1, Ομόνια Σέριφ Τίρασπολ 0-3, Νάντο Ολυμπιακός 2-1, Φράιμπουργκ Καραμπάκ 2-1, Ερυθρός Αστέρας Μονακό 0-1 και άλλο ένα παιχνίδι που συζητήθηκε έντονα ήταν αυτό της Φερεντσβάρος, η οποία επικράτησε με 3-2 της Τραμζοσπόρ. Τα παιχνίδια τώρα που ακολουθούν την Πέμπτη είναι αυτό της Midland με τη Λάτσιο, της Φέγινορτ με την Στουρμ Γκρατς, της Σέριφ με τη Manchester United,
Real Sociedad εναντίον Ομόνιας. Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φράιμπουργκ στις 8 παρατέταρτο την Πέμπτη. Καραμπάκ την ίδια ώρα θα υποδεχτεί την ΝΑΝΤ. Τραμζονσπορ Ερυθρός Αστέρας, Μονακό Φερεντσβάρος, Μποντογκλίμπτ Ζυρίχη, Δυναμό Κιέβου ΑΕΚ Λάρνακας, Ρεν Φενέρμπαχτσε, Μπέτις Λουντογκόρετς, Ρώμα Ελσίνκι, Σαν Σιλουάζ Μάλμε και Μπράγκα εναντίον Ουνιών Βερολίνου. Στο Europa Conference League είχαμε την πρεμιέρα με την Φιωρεντίνα να έρχεται ισόπαλη με την RFS 1-1. Χάρτσε Ινσαμπούλ Μπασάκ Σεχίρ 0-4. Βιγιαρεάλ Λεχ Πόζναν 4-3. Αούστρια Βιέννης Χάπουελ Μπερσεβά 0-0. Άντερλεχτ Σίγκελεμπορκ 1-0. Σλοβάτσκο Παρτιζάν 3-3. Νις Κολονία 1-1. Μπαλκάνι Κλουζ 1-1. West Ham Βασιλεία 3-1. Σε ένα μάτς που οι Λονδρέζοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την νίκη, καθώς βρίσκονταν πίσω με 1-0. Σίβασπορ Σλάβια Πράγας 1-1, με τους Τσέχους να χάνουν πέναλτι λίγο πριν το 90 λεπτό, ολοκληρωθεί. Μόλντε Γάνδη 0-0, Σάμρο Κρόβερς Τζουγκάρντεν 0-0, Βασιλεία Πιούνικ 3-1, Σλόβαν Μπαρατσλάβας Ζαλγκίρης 0-0, Νίπρο Αλκμαρ 0-1 και Βαντούζ Απόλλων Λεμεσού 0-0. Η δεύτερη αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη που μας έρχεται, έχει τις αναμετρήσεις Κλουζ Σίβασπορ, Τζουγκάρντεν Μόλντε, Ζαλγκίρης Βασιλεία, Απόλλων Λεμεσού Νίπρο, RFS Χάρτς, Χάμπορ Μπερσεβά, Βίγια Ρεάλ. Η Άντερλεκτ θα παίξει εκτός έδρας. Μισό λεπτάκι γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Θα παίξει με την Steaua Βουκουρεστίου. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι αναμετρήσεις. Μισό λεπτό γιατί τώρα επανήλθε το σύστημα. Έχουμε λοιπόν Παρτιζάν Νις, Κολονία Σλοβάτσκο, Σίλκεμπορκ West Ham, Λεχ Πόζναν Αούστρια Βιέννης, Μπασάκ Σεχίρ Φιωρεντίνα, Αλκμαρ Βαντούζ, Πιούνικ Σλόβαν Μπρατισλάβας, Γάνδη Σάμρο Κρόβερς και Σλάβια Πράγας με Μπαλκάνι. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις και για το Europa League. Σε αυτό το σημείο εμείς θα κάνουμε ένα λιγόλεπτο διάλειμμα για να επανέλθουμε με τα θέματα τα υπόλοιπα από το χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά θα συζητήσουμε πολύ και για μπάσκετ.
Επανελθάμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Flash Sport, εδώ στο NSTV, κάθε Τρίτη 7 με 8. Και μιας που είχαμε ξεκινήσει με τα θέματα του ποδοσφαίρου, πάμε σιγά σιγά να τα ολοκληρώσουμε. Είχαμε την μεταγραφή του Diego Costa στην Wolves, παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε μέχρι το τέλος της σεζόν και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι αυτή η επιστροφή έπειτα από την τριετία που είχε στην Chelsea, το 2014 μέχρι και το 2017. Επίσης, να πούμε ότι ο Μπένζαμεν Μεντί απαλλάχθηκε από μια κατηγορία βιασμού με τον παίκτη της Chelsea να είναι στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Διαβάζουμε ότι οι οπαδοί της Ρώμα ανταμείβουν τον Μουρίνιο και τους παίκτες του με νέα sold out εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεων, μιας που η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο φέτος δείχνει να πατάει καλά στα πόδια της και να διεκδικεί το σκουντέτο. Από την άλλη, έχουμε την Γιουβέντους, η οποία φαίνεται να ρίχνει τους τόνους για την απόφαση σκάνδαλο του ΒΑΡ μετά την αδικία που υπέστη στο παιχνίδι με την Σαλερνιτάνα, που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, καθώς αν και έφερε το μάτς στα ίσα 2-2, της ακυρώθηκε γκολ στον 96ο λεπτό και έτσι δεν κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της αντιπάλου της. Απ' την άλλη, έχουμε τη νέα κίνηση στον πάγκο της Chelsea, καθώς ο ιδιοκτήτης, ο Todd Boehly, έδιωξε τον Thomas Tuchel, δίνοντας του και μια γερή αποζημίωση. Από την άλλη, βέβαια, νέο πρόσωπο θα είναι αυτό του Graham Potter, ένας προπονητής ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας του στο πρώτο παιχνίδι αρχής γενομένης σε αυτά τα παιχνίδια που έχει στην Ευρώπη. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις όσον αφορά το χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε την μεταγραφή του Χρήστου Βουτσά στον Παναθηναϊκό Β' από την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να παίρνει τον 17χρονο Γιώργο Χαραλαμπόγλου και δεύτερη ομάδα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Φιωρεντίνα, την ομάδα νέων. Στην προπόνηση του Όφη βρέθηκε ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Εμινάνης Λισάνδρου, ο οποίος είπε να αποδείξουμε πως είμαστε έξυπνοι και νικητές. Έχουμε τις κλήσεις αποστολών εθνικών ομάδων με τους Σπόραρ, Βέρμπιτς, Τσέριν και Κούρτιτς να βρίσκονται στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Σλοβενίας για το Nations League. Για τον Αραούχο το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, με τις ενοχλήσεις που νιώθηκε θα δούμε αύριο αν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η Everton ανακοίνωσε τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου και του Άρη, Έλτιν Γιακούποβιτς, 37χρονος ο πλέον ο τερματοφύλακας της Everton. Και ο Ματέι Γιούγκ θα είναι ο διαιτητής αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φράιμπουργκ, το μάτς της Πέμπτης, το οποίο είναι ορισμένο για τις 8 παρατέταρτο. Από εκεί πέρα υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού του Εκουαδόρ από το Μουντιάλ του Κατάρ, το οποίο θα διεξαχθεί σε περίπου 1,5 μήνα από σήμερα, μιας και τα χαρτιά που χρησιμοποιούσε ο Μπάιρον Καστίγιο ήταν πλαστά και μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση για την ομάδα του Ισημερινού. Και υπάρχει όσο να είναι και μία ανησυχία στη τάξη του Ολυμπιακού για την πορεία του Κάρλος Κόρμπεραν, ένας προπονητής που ήρθε με αρκετά μεγάλες περγαμηνές, ωστόσο ακόμα δεν έχει δείξει αυτά που περίμεναν οι δίνεντες του Πειραιώτικου Συλλόγου και νομίζω ότι εάν δεν καταφέρει να πάρει τα αποτελέσματα που πρέπει απέναντι στη Φράιμπουργκ και Άρη, τότε η θέση του θα είναι πραγματικά ηλεκτρισμένη και μένει να δούμε ποιος θα είναι και ο διάδοχος του. Από το ποδόσφαιρο να περάσουμε στο μπάσκετ, εκεί όπου σε περίπου μία μισή ώρα από τώρα θα είναι το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία για τον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ
2022, το οποίο ξεκίνησε σε 4 πόλεις, στην Τυφλίδα, στο Μόναχο, στην Κολονία, στο Μόναχο, στην Πράγα και την Τυφλίδα. Η εθνική μας αγωνίστηκε στον όμιλο του Μιλάνο, εκεί όπου είχε το απόλυτο 5-5 απέναντι σε Εστονία, Κροατία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και την Ουκρανία. Στην επόμενη φάση πέσαμε πάνω στην Τσεχία, την Κυριακή που μας πέρασε. Η εθνική μας μπορεί να δυσκολεύτηκε, παρόλα αυτά, με ηγέτη όπως σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια τον Γιάννη Αντετοκούμπο, κατάφερε να επιβληθεί με 94-88 και σήμερα να αντιμετωπίζει στον ένα από τους 4 πρώιμοι τελικούς την οικοδέσποινα Γερμανία, στο Βερολίνο και στην O2 Arena. Σε ένα μάτσο το οποίο, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει σε 9.30 με τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Δημήτρη Τούδη, να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχει μια ανησυχία όσον αφορά την ομάδα των Γερμανών, καθώς είναι μια ομάδα αρκετά δύσκολη. Μην ξεχνάμε ότι έχει νικήσει την ομάδα της Γαλλίας και από την μόνη ομάδα που έχασε ήταν από την Σλοβενία. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε στη φάση των 16. Είχαμε λοιπόν Ουκρανία-Πολωνία 86-94, Φιλανδία-Κροατία 94-86, μια απίστευτη νίκη για την ομάδα των Φιλανδών, με τον Λάουρι Μάρκανεν να πετυχαίνει 43 πόντους και να είναι το πρόσωπο του αγώνα. Σερβία-Ιταλία 86-94, με τους Ιταλούς να αποδεικνύουν ότι είναι σκληρά καρύδια απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε το χαρακτήρα φαβορή πριν την διοργάνωση, έχοντας τις τάξεις της των 2 φορές MVP του NBA, τον Γιόκιτς. Και η εθνική μας ομάδα, όπως είπα, επικράτησε με 94-88 της ομάδας της Τσεχίας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Τουρκία-Γαλλία 86-87, μια αγχωτική νίκη για τους Τρικολόρ απέναντι στην ομάδα του Εργίν Αταμάν. Η Σλοβενία, αν και δυσκολεύτηκε για περίπου 30 λεπτά απέναντι στο Βέλγιο, τελικά όταν πήρε μπροστά κατάφερε να επιβληθεί εύκολα με 88-72, με έναν Ντόντσιτς ο οποίος έκανε και πάλι πράγματα και θαύματα. Η Γερμανία νίξε και αυτή σχετικά δύσκολα την ομάδα του Μαυροβουνίου που παίζει ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Πέρι, με 85-79, ενώ στο παιχνίδι που πραγματικά θαυμάσαμε όλοι, επιθετικό μπάσκετ, η ομάδα της Ισπανίας νίκησε στην παράταση την Λιθουανία με 102-94, σε ένα μάτς που η ομάδα της Λιέτουβα ήταν πολύ κοντά στο σκορ και μάλιστα χρειάστηκε buzzer beater του Μπασδέικης έτσι ώστε να πάει το παιχνίδι στο πεντάλεπτο της παράτασης. Εκεί βέβαια οι Ισπανοί ήταν με πιο καθαρό μυαλό, είχαν πιο σίγουρες επιλογές στην επίθεση αλλά και στην άμυνα και έτσι επικράτησαν με το 102-94. Σήμερα τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών, όπως πέρα από τον αγώνα της εθνικής μας, είναι αυτό της Ισπανίας με την Φιλανδία που είναι σε εξέλιξη. Θα σας πω μάλιστα και το σκορ, με την κατάσταση να έχει 7 λεπτά πριν τη λήξη, την Ισπανία να προηγείται με μια διαφορά 5 πόντων, 77-72. Φαίνεται ότι θα είναι ξανά στα σκηνιά η ομάδα της Ισπανίας από την Φιλανδία, με τον Λάουρι Μάρκανε να είναι και πάλι ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του. Και η φάση συνεχίζεται αύριο με τους αγώνες της Γαλλίας με την Ιταλία στις 6 και 4 και στις 9.30 η Σλοβενία θα φιλοξενήσει την ομάδα της Πολωνίας, άλλη μια ευχάριστη έκπληξη, η ομάδα του Μάριο Πονίτκα, του πρώην παίχτη της Zenit Αγίας Πετρούπολης, κόντρα στη Σλοβενία του Ντόντσιτς, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε τραυματίστηκε στην προπόνηση, είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι, ενώ τα προβλήματα δεν λείπουν από την ομάδα των πρωταθλητών Ευρώπης, μιας και ο Γκόραν Ντράγκιτς τραυματίστηκε και θα χάσει το υπόλοιπο της διοργάνωσης, μένοντας έξω με θλάση στο τετρακέφαλο, μια περίοδο 6-8 εβδομάδων. We'll be right back.
μια γαλανόλευκη, η οποία σήμερα δίνει μία από τις μάχες που θέλουν να δουν και οι Έλληνες φίλαθλοι. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει ισχυρή παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων, με περισσότερους από 5.000 να βρίσκονται στην O2 Arena, στο πλευρό των παικτών του Δημήτρη Τούδη. Και μάλιστα το λέω αυτό γιατί ένας από τους στόχους της εθνικής μας ομάδας ήταν αρχικά η είσοδος στα knockout παιχνίδια. Τώρα, εάν περάσουμε το εμπόδιο της Γερμανίας, τότε απέναντί μας θα βρεθεί η ομάδα που θα νικήσει στο παιχνίδι του πρώτου προημιτελικού, αυτό της Ισπανίας με την Φιλανδία. Και περιμένουμε φυσικά να δούμε το τι θα συμβεί και στους άλλους δύο προημιτελικούς, οι οποίοι θα γίνουν αύριο, για να μάθουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Όσον αφορά τώρα τα ρεπορτάζ των ομάδων, πάμε να δούμε ότι ο Ιωνικός Νίκαιας ανακοίνωσε τον Γκέγκο Κάπελαν, έναν παίχτη ο οποίος προέρχεται από την Βοσνία και τον Καναδά και αποτελεί τον πρώτο ξένο παίχτη της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επίσης, έχουμε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 και 24 του μήνα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο πρώτο παιχνίδι την πρωταλήτρια Ευρώπης back-to-back Ανατολού Εφές. Οι άλλες δύο ομάδες είναι η Maccabi Tel Aviv και η Armani Milano. Ο Τορνίκες Εγγέλια θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Virtus Bologna. Ο παίκτης ο οποίος είχε πάει τον περασμένο Γενάρη, έτσι ώστε να ενισχύσει την μετέπειτα πρωταλήτρια Ιταλίας στην προσπάθεια που έκανε, καθώς δεν μπορούσε να αγωνιστεί με την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο ρώσικο πρωτάθλημα λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε στους Ρώσους λόγω του πολέμου. Από και πέρα να πούμε ότι ο Άρης έφτασε τα 4 μπαν στην Λευκωσία, καθώς υπάρχουν προκριματικοί αγώνες για το FIBA EuroCup. Η ΑΕΚ, από την άλλη, αν και έχει ενισχυθεί αρκετά για τη νέα αγωνιστική περίοδο, εντούτοις φαίνεται ότι την κατατρέχουν οι τιμωρίες από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, φτάνοντας εσείως στα 24 μπαν. Ο αποκλεισμός της Κροατίας από την Ιταλία, από την Φιλανδία ήταν η αιτία να παραιτηθεί ο Στόγιαν Βράνκοβιτς από την Προεδρία της Ομοσπονδίας, έπειτα από 6 χρόνια θητείας σε αυτή την θέση. Μάλιστα, ο άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού αλλά και του Άρη δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι σίγουρα μη ικανοποιημένος από την εικόνα αυτή των παιχτών του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Και μάλιστα, όπως ανέφερε, μετά από τον τελευταίο αγώνα στο Ευρωμπάσκετ αποφάσισα να απαραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της αποτυχίας. Λυπάμαι για τους φιλάθλους που παρέχουν την πλήρη στήριξή τους σε αυτή την ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω λύσεις που θα βελτίωναν την κατάσταση. Τέλος, θέλω και να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες για τη συμμετοχή τους στην εθνική ομάδα και την προσπάθεια που κατέβαλαν, καθώς το προπονητικό επιτελείο και το ιατρικό team, ενώ επίσης ευχαριστώ τους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας για τη στήριξη τα προηγούμενα 6 χρόνια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Και από το χώρο του μπάσκετ να μεταφερθούμε στο βόλεϊ, εκεί όπου είχαμε την
πρόκριση της εθνικής μας ομάδας γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και την αποχώρηση έπειτα από 16 χρόνια παρουσίας με 150 συμμετοχές της Εύας Χαντάβα, η οποία τόνισε σε ανάρτησή της ότι θα της μείνουν αξέχαστα αυτά τα χρόνια με την φανέλα της Γαλανόλευκης, ωστόσο θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στο συλλογικό επίπεδο. Και μιας και λέγαμε για βόλεϊ και εθνικές ομάδες, η ομάδα της Ιταλίας μετά από 20 χρόνια στέφθηκε παγκόσμια πρωταλήτρια επικρατώντας με 3-1 σετ το τελικό που έγινε στο Κατοβίτσε της οικοδέσποινας Πολωνίας και έτσι ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκάλτι του βάθρου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εγχώρια, να πούμε ότι έγινε χθες το βράδυ κλήρωση του πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών. Εκεί όπου η πρεμιέρα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Κηφισιά Αριστοτέλης Κίδρας, Όφη Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ Πήγασου Πολύχνης, Μήλωνα Ολυμπιακού και Φίνικα Ασύρου Άθλου Ορεστιάδας, με το πρώτο σερβίς να είναι προγραμματισμένο για τις 22 Οκτώβρη. Από και πέρα, η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει δύο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό με τον Φίνικα Ασύρου. Ενώ οι δύο αιώνιοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, θα αναμετρηθούν την έκτη αγωνιστική στο κλειστό γήπεδο του Αγίου Θωμά, στο Μαρούσι. Από την άλλη, είχαμε και την κλήρωση του League Cup με τον Παναθηναϊκό να τίθεται αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ. Στο Στίβο είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου, τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή, να παίρνει και την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 8.42, να παίρνει παράλληλα και το τρόπαιο με το διαμάντι που έχουν οι διοργανωτές. Μάλιστα, ο αθλητής από τα Γρεβενά αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Αύγουστο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπως επίσης κορυφαία αθλήτρια στην ίδια ψηφοφορία αναδείχθηκε και η Αντιγόνη Τρισμπιώτη, χάρη στην εκπληκτική της παρουσία και τα χρυσά μετάλλια στα 20 και 35 χιλιόμετρα βάδι. Στο πόλο γυναικών είχαμε την δεύτερη θέση στο βάθρο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στο Split, καθώς η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε στον τελικό από την Ισπανία με 9-6. Παρ' όλα αυτά, σημαντική επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα, καθώς έχουμε 3 μετάλλια στις τελευταίες 3 διοργανώσεις Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Ευρωπαϊκό, είτε σε επίπεδο γυναικών είτε σε ανδρών. Οι άνδρες από την άλλη πλευρά δεν τα κατάφεραν, καθώς έμειναν εκτός μεταλλίων, παρόλα αυτά κατέλαβαν την πέμπτη θέση επικρατώντας με 18 της Γαλλίας και μάλιστα εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει το 2023, και στον τελικό η ομάδα της Κροατίας, παίζοντας στην έδρα της στο Split, επικράτησε με 19 της Ουγγαρίας σε μια πραγματικά γιγαντομαχία.
Και θα κλείσουμε την αναφορά μας στα υπόλοιπα αθλήματα με το τένις, εκεί όπου ο 19χρονος Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ ήταν αυτός που επικράτησε στο τελικό του US Open του Ρουντ με 3-1 σετ και έγινε ο νεότερος που ανεβαίνει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας την έκτη θέση το δικό μας Στέφανο Τσιτσιπά. Και να πούμε ότι στην έκτη θέση βρίσκεται της παγκόσμιας κατάταξης και η Μαρία Σάκαρη. Και μάλιστα μεγάλη μάχη, από ό,τι διαβάζουμε, γίνεται για μία θέση στην οκτάδα του WTA Finals, εκεί όπου φαίνεται να μένει οριακά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Από εκεί πέρα η διαφορά της Ίγκα Σιόντεκ με τις υπόλοιπες στην παγκόσμια κατάταξη είναι χαόδης, με την αθλήτρια από την Πολωνία να είναι πολύ μακριά από τις αντιπάλους της. Και φυσικά υπάρχει και ένα δυσάρεστο νέο που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Αλεξάντερ Σβέρεφ, ο οποίος φαίνεται ότι χάνει την σεζόν με οστικό είδημα στο δεξί του πόδι. Τελειώσουμε την σημερινή μας εκπομπή με την Φόρμουλα 1, καθώς ο Max Verstappen ήταν νικητής και στο Grand Prix της Μόντσα. Φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά στην κούρσα του τίτλου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Leclerc και στην τρίτη θέση τον Russell. Ενώ όσον αφορά το Rally Ακρόπολης που διοργάνωσε η χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε τον θρίαβο της Hyundai, καθώς είχε τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης και είχαμε τα καλύτερα λόγια να λέγονται για τις ειδικές διαδρομές που έγιναν στην χώρα μας. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Εσείς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο βραδιάς και καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλό βράδυ. I'm not sure.